Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και τραγούδια πραγματοποίησαν οι μαθητές και οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, αφιερωμένοι στα μουσικά σύνολα ευρωπαϊκής και ελληνικής μουσικής. Στην εκδήλωσή μας σήμερα συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα του σχολείου μας ευρωπαϊκής και ελληνικής μουσικής. Είναι μικρά μουσικά σύνολα αλλά και μεγαλύτερα, σύνολα πνευστών, κρουστών και εγχόρδων. Και βέβαια η ορχήστρα του Μουσικοθεατρικού Συνόλου, το οποίο ετοιμάζει για το τέλος της σχολικής χρονιάς, τέλος Ιουνίου, το παραμύθι χωρίς όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη, θα μας δώσει σήμερα μία πρόγευση αυτής της εκδήλωσης. Επίσης η χοροδία ευρωπαϊκής μουσικής του σχολείου μας, η οποία ετοιμάζει πάλι για το τέλος της σχολικής χρονιάς τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και θα μας δώσει πάλι σήμερα μία πρόγευση και όπως προανέφερα και διάφορα μικρά σύνολα. Εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του σχολείου μας. Το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης είναι και γυμνάσιο και λύκειο, διδάσκονται κανονικά όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και οι μαθητές αποκτούν και μια ολοκληρωμένη μουσική παιδεία. Και στο πλαίσιο αυτής της ολοκληρωμένης μουσικής παιδείας είναι και η σημερινή εκδήλωση, όπως και η εκδήλωση που θα έχουμε την επόμενη Δευτέρα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου, που θα είναι τα μουσικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής. Παράλληλα, από τις 10 έως και τις 31 Μαΐου είναι η περίοδος που οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φοιτήσουν στο μουσικό σχολείο. Μάλιστα με την ευκαιρία, επειδή την περίοδο αυτή έχουμε τη διαδικασία των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην πρώτη γυμνασίου για το επόμενο σχολικό έτος, το 2014-2015, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από 10 έως 31 Μαΐου οι γονείς των παιδιών που σήμερα βρίσκονται στην έκτη δημοτικού και ενδιαφέρονται να έρθουν τα παιδιά στο μουσικό σχολείο μπορούν να έρθουν στο σχολείο μας να υποβάλουν μια αίτηση για να λάβουν τα παιδιά μέρος στη διαδικασία επιλογής η οποία θα γίνει 23 με 25 Ιουνίου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι προϋπόθεση κάποιος μαθητής να γνωρίζει μουσική για να έρθει στο μουσικό σχολείο. Το αντίθετο θα έλεγα, η φιλοσοφία των μουσικών σχολείων είναι να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για τη μουσική να έρθουν σε ένα δημόσιο σχολείο, να φοιτήσουν δωρεάν και να τους δοθεί η ευκαιρία πέρα από τα μαθήματα γενικής παιδείας όπως σε κάθε γυμνάσιο και στη συνέχεια σε κάθε λύκειο να έχουν όπως είπαμε μια ολοκληρωμένη μουσική παιδεία και ευρωπαϊκή μουσική και την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή μουσική και μαθήματα χοροδίας, μουσικά σύνολα και μαθήματα ατομικών οργάνων. Ένας μαθητής στο μουσικό σχολείο κάνει υποχρεωτικά και πιάνο και ταμπουρά και ένα όργανο που επιλέγει. Πιστεύουμε ότι τα μουσικά σχολεία είναι μια πρόκληση για την ελληνική εκπαίδευση, είναι μια ευκαιρία να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης και βέβαια είναι μια ευκαιρία για πάρα πολλά παιδιά να έχουν την ευκαιρία, όπως τα παιδιά μας αυτά που είναι ήδη στο μουσικό σχολείο, να έρθουν κοντά σε ένα διαφορετικό τύπο σχολείο και να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να έχουν και μια ολοκληρωμένη μουσική παιδεία.